συγκλονιστική είναι αδελφή μου η εικόνα την οποία παρουσιάζει με τη γλαφυρή του γραφίδα ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Μία εικόνα στην οποία πρωταγωνιστούν δύο πρόσωπα. Ο ένας δεν έχει όνομα, είναι πλούσιος, ενδύεται με πανάκριβα ενδύματα και όπως λέγει με πορφύραν και βύσον, εφρενόμενος καθημέραν λαμπρός. Ήταν άνθρωπος με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, και τα χρήματα όλα τα διέθετε για να γλεντάει, να διασκεδάζει και να απολαμβάνει τις ειδονές του βίου. Κατοικούσε σε ένα καλυμάρμαρο μέγαρο και εκεί φίλοι και γνωστοί όλοι μαζί του για να διασκεδάσουν τη θλίψη της ζωής των. Και ο άνθρωπος αυτός περνούσε από τον πυλώνα του και έβλεπε έναν άλλο συνάνθρωπό του. Και ενώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν μας αναφέρει το όνομα του πλουσίου, μνημονεύει όμως το όνομα του παρατοπιλόνου σε βρισκομένου φτωχού ανθρώπου του Λαζάρου. Εκείνος δεν είχε σπίτι, δεν είχε στέγη, εκείνος δεν είχε χρήματα, δεν είχε ψωμί, δεν είχε ενδύματα, δεν είχε συγγενείς, δεν είχε φάρμακα και το κορμί του ήταν πληγιασμένο και δεν υπήρχαν άνθρωποι να τον υπηρετήσουν. Ασφαλώς θα είχε κάποιους συγγενείς ή κάποια παιδιά τα οποία κάποιος του, του μεγάλου αυτού πλουσίου περίμενε πότε θα ανοίξει η μπαλκονόπορτα από το μέγαρο και ανάκτορο του πλουσίου και να την άξουν τα σεντόνια το, της τραπέζης για να τραφεί με τα ψίχουλα. Πόσες φορές δεν πέρασαν από μπροστά του και ο πλούσιος και οι φίλοι του. Αλλά κανένας δεν μπορούσε να ρίξει ένα βλέμμα σπλαχνικό στον άνθρωπο αυτόν τον πονεμένο. Και όμως, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, κάποιοι στάθηκαν κοντά στον πληγωμένο και γυμνό Λάζαρο, που έπαιξαν το ρόλο του νοσοκόμου. Ήταν τα σκυλιά τα οποία τον συντρόφευαν και έλυχον με τη γλώσσα των τις πληγές και καθάριζαν τις πληγές του πτωχού Λαζάρου και έτσι ανακοφίζονταν από τον πόνο. Όμως αδελφοί μου, το σκηνικό αλλάζει και ο πτωχός Λάζαρος κάποια στιγμή έκλεισε τα μάτια του, σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του και οι άγγελοι πήραν την ψυχή του και την μετέφεραν στον ουρανό, στους κόλπους του Αβραάμ και εκεί απολάμβανε τα αγαθά της Επουρανίου Βασιλείας. Αλλά δεν φεύγουν μόνο οι πτωχοί από τον κόσμο αυτό, δεν φεύγουν μόνο οι πεινασμένοι, δεν φεύγουν μόνο οι άσημοι και περιφρονημένοι της γης αυτής, αλλά κάποτε φεύγουν και οι πλούσιοι. Και απέθανε και ο πλούσιος σε κάποια στιγμή και ετάφη λέγει ο ιερός Ευαγγελιστής. Αλλά πώς ετάφη, με τιμές και με δόξεις. Αλήθεια, να αφήσουμε λίγο τη φαντασία μας να συλλάβει την εικόνα του θανάτου και του ενταφιασμού. Πώς ήταν δίπλα του και εξεφώνησαν ρητορικού λόγου εγκομιάζοντας τις ικανότητες και τις αρετές του αποθανόντος πόσα ήταν τα στεφάνια που κατέθεσαν στο φέρετρό του και πόσοι ήσαν εκείνοι οι άνθρωποι που ακολούθησαν και το συνδρόφησαν μέχρι την τελευταία του κατοικία. Πολλοί. Αλλά όμως απήλθε εκ του κόσμου τούτου και που οδηγήθηκε στον Άδη, και βλέπει στην Άβυσσο που βρισκόταν στον Άδη, βλέπει τον Αβραάμ και στους κόρπους του Αβραάμ βλέπει τον Πτωχολάζαρο, τον περιφρονημένο που το έδινε μόνο τα ψύχολα της τραπέζης του. Και εγώ με, πάτερ Αβραάμ λέει σε με, και εγώ με, κολασίς, είναι φωτιά που καίει τον άνθρωπο στείλε, ελέη με, και στείλε το Λάζαρο να αγγίξει με το δάχτυλό του τα χείλη μου να δροσιστούν. Και ο Αβραάμ απήντησε, ναι, ο Λάζαρος εφραίνεται και εσύ οδυνάσαι. Μην ξεχνάς όμως πως εσύ απόλαυσες όλα σου τα αγαθά κάτω στη γη. Και ο Λάζαρος Απολαμβάνει τώρα τα αγαθά εδώ στους ουρανούς. Και όταν έλαβε αρνητική απάντηση, τότε λέγει, «Πάτερ Αβραάμ, ας κατέλθει ο Λάζαρος, ας, ας κατέλθει κάποιος κάτω στη γη, να πει ότι εδώ στην αιωνιότητα υπάρχει η κόλασης και ο παράδεισος». Και ο Αβραάμ απήντησε πως, Έχουνε μάρτυρες. Δεν χρειάζεται κανένας να αναστηθεί και κανένας να επανέλθει κάτω στη γη. Γιατί έχουνε τους προφήτας και τον Μωυσέα που ομιλεί, ομιλούν οι γραφές, για τη ζωή της αιωνιότητας της, βα της βασιλείας των ουρανών και της κολάσεως. Αν όμως δεν ακούνε τους προφήτας και τον Μωυσέα, ούτε και τον αναστημένο εκ νεκρών, θα ακούσουν και θα πιστεύσουν. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η εικόνα την οποία παρουσίασε στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Αγιογράφος που θα λέγαμε στη γλώσσα τη σημερινή, διότι το είχε πινέλο και με το πινέλο της ψυχής του ζωγράφισε και αγιογραφούσε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και τι μας παρουσίασε. Μας παρουσίασε την εικόνα της Βασιλείας των Ουρανών και την εικόνα της Κολάσεως. Αλήθεια, ποιος αδελφοί μου που μας πιστεύει ότι υπάρχει κόλασης και παράδεισος, δεν ακούμε τόσες φορές από τα χείλη των ανθρώπων που λένε «Μα εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος». Να μας επιτρέψουν οι καλοί μας αυτοί οι άνθρωποι να προβάλλουμε κάποια αντίρρηση και να αλλάξουμε την πρόταση. Από εδώ αρχίζει η κόλαση, από εδώ αρχίζει και ο παράδεισος εντός ημών στην η βασιλεία των ουρανών. Μέσα στην καρδιά μας, όταν υπάρχει ο Χριστός, έχουμε παράδεισο. Όταν μέσα στην οικογένειά μας, η οποία στις ημέρες μας σύεται και συγκλονίζεται και διαλύεται, γιατί λείπει ο Χριστός από το σπίτι μας και από την οικογένειά μας τότε η οικογένεια μεταβάλλεται σε κόλαση. Έχουμε ένα πύργο βαβέλ μέσα στο σπίτι και δεν μπορεί να συνοηθεί ο άνδρας με τη γυναίκα του και τα παιδιά με τους γονείς. Ζούνε τη δική τους κόλαση. Και όποιος έχει τον Χριστό ζει τον παράδεισο. Και η κοινωνία αυτή όταν έχει κυβερνήτη το Χριστό γίνεται παράδεισος. Παράδεισος είναι εκεί όπου είναι ο Χριστός και όπου είναι ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Αν ο Χριστός φύγει από τον παράδεισο και πάει στην κόλαση και η κόλαση θα γίνει παράδεισος. Και η κόλαση είναι η απουσία του Χριστού από τις καρδιές των ανθρώπων. Δεν είδατε πολλές φορές και εμείς φωνάζομαι και λέμε «Καίγομαι». Η συνείδησή μας μας μαστιγώνει. Μας ελέγχει γιατί κλέψαμε, γιατί αδικήσαμε, γιατί σπαταλήσαμε τα χρήματα του πλουσίου. Ήταν, δεν ήταν δικά του. Αυτό, ο πλούσιος είναι διαχειριστής. Αλλά τα χρήματα δεν είναι δικά του. Οφείλει σαν καλός οικονόμος να διαχειριστεί τα χρήματα, να κρατήσει για τον εαυτό του τα αναγκαία και απαραίτητα, να μην τα σπαταλάει αυτό το καλυμάρμαρο ανάκτορο, τη στιγμή που κάτω στον πυλώνα υπάρχουν οι γυμνοί Λάζαροι, οι πεινασμένοι Λάζαροι, οι τραυματισμένοι Λάζαροι, οι άνθρωποι που αργοπεθαίνουν. Και σύμφωνα με τη στατιστική που υπάρχει, αδελφοί μου, ανά τον κόσμο ολόκληρον, στους έξι ανθρώπους, οι πέντε πεινούν και δυστυχούν και είναι οι Λάζαροι. Είναι πολύ φυσικό ο έκτος που είναι ο πλούσιος να μην αισθάνεται άνετα και ασφάλεια και σιγουριά. Και να φοβόμαστε την τρομοκρατία. Βεβαίως, όπου υπάρχει η αδικία και η αναρχία, εκεί είναι κόλασης και εκεί υπάρχει τρομοκρατία. Ο μεγαλύτερος τρομοκράτης, αδερφοί μου, είναι ο διάβολος, ο οποίος μας παρασύρει στο κακό και στην αμαρτία. Και όπως βλέπετε, ο πλούσιος πήγε στην κόλαση, δεν ήταν ευριστής, δεν ήταν κακοποιός, δεν ήταν βασανιστής, αλλά όμως δεν έκανε και το θέλημα του Θεού. Ήτανε άσπλαχνος, ήτανε άκαρδος, δεν έριχνε βλέμμα σπλαχνικό για να δει γύρω του πως αυτά που εκείνος παταλά είναι, δεν είναι δικά του, είναι των πτωχών και των πεινασμένων. Να λοιπόν αδελφοί μου, όταν ο καθένας από εμά δεν πράξει το καθήκον του σύμφωνα με το θέλημα και το νόμο του Θεού, τότε η συνείδησή μας μαστιγώνει και ενώ πάμε να ησυχάσουμε και να ηρεμήσουμε, έχουμε μια ταραχή, μια ανησυχία. Στριφογυρίζομαι στο κρεβάτι μας σαν δυσβούραν, και έχει το κρεβάτι μας φωτιά και το προσκέφαλό μας κάρβουνα και μας καίει. Γιατί το έκανα, πώς το έκανα, θα το μάθουν, θα το πληροφορηθούν. Ο έλεγχος της συνειδήσεώς μας μας θυγώνει τον καθένα και ζούμε την κόλαση αυτή. Έχουμε άγχος. Είναι το άγχος της ενοχής. Είναι το άγχος που προέρχεται από την έλλειψη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και σήμερα, όπως βλέπετε, τα ψυχολογικά προβλήματα αυξάνουν και πληθαίνουν. Ναι, αδελφοί μου, για τη σκληροκάρδια καταδικάστηκε σε αιώνια κόλαση ο πλούσιος. Και εμείς καταδικαζόμαστε όταν προσκρούμε στον όμο και στο θέλημα του Θεού. Μας ελέγχει η συνείδησης, και αρχίζουμε να ζούμε την κόλασή μας. Διότι λείπει ο Θεός από τη ζωή μας. Μα εμείς, θα πει ο καθένας από εσά, δεν είμαστε πλούσιοι. Είμαστε μεροκαματιάριδες, είμαστε εργάτες, είμαστε αγρότες, είμαστε φτωχοί παλιστέ. Είμαστε υπάλληλοι που παίρνουμε τους γλίσχρους μισθούς. Τι θέλετε να κάνουμε, αδελφοί μου, να έχουμε σπλάχνα εκτιρμών, να μην έχουμε σκληροκάρδια μέσα μας και να δείχνουμε αισθήματα αγάπης και καλοσύνης και συμπόνιας στον Πάσχοντα αδελφό μας. Είναι αδελφός μας, είναι εικόνα του Θεού ο αδελφός που πάσχει και υποφέρει. Και όπως αυτός είναι μέλος του μυστικού σώματος του Χριστού και εμείς όλοι όσοι πιστεύουμε στον Χριστό και είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, είμαστε, ναι, είμαστε μεταξύ μας αδέλφια και όταν ο ένας πονάει και ο άλλος πονάει, ο ένας χαίρεται και ο άλλος συγχαίρεται μαζί του δεν μπορούμε να διαφορούμε και να μένουμε αμέτωχοι στο πρόβλημα και στις δυσκολίες που συναντάει ο αδελφός μας. Μπορούμε και εμείς να συμπαρασταθούμε και να δείξουμε αισθήματα αγάπης και καλοσύνης στον Πάσχοντα αδελφό. Βλέπετε σήμερα, χάνονται τα παιδιά μας μέσα στην κόλαση των ναρκωτικών. Και πού είναι η ανησυχία μας, πού είναι ο πόνος μας, πού είναι η συμπαράστασή μας, πού είναι οι πλούσιοι να διαθέσουν χρήματα, να δημιουργηθούν κέντρα τοξίνωση, ώστε να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να απεξαρτοποιηθούν και να ενταχθούν ξανά μέσα στην κοινωνία, πού είναι τα μέτρα που λαμβάνουμε για να μην οδηγηθούν τα παιδιά μας στα ναρκωτικά, πότε εμπνεύσαμε στα παιδιά μας το θάρρος, την ισοδοξία, πότε οδηγήσαμε τα παιδιά μας κοντά στο Θεό, πότε δώσαμε στα παιδιά μας ιδανικά και πίστη στις αξίες της ζωής, ώστε να μην τα παρασέρνει η θύελα και ο, ο Ιωσδήποτε τυφώνας τη ζωής και βρίσκουν τη λύση αυτή μέσα στην κόλαση των ναρκωτικών. Αδελφοί μου, Όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε, όλοι μας μπορούμε να πλώσουμε το χεράκι μας και το δίλεπτο της χείρας έχει αξία στα μάτια του Θεού, περισσότερο από ό,τι έχουν τα εκατομμύρια τα οποία διερωτάται κανείς πώς απεκτήθησαν αυτά τα εκατομμύρια, αν νομίμως ή αν όμως, αν με τρόπους ή με, ακόμη και με εμπορία ναρκωτικών. αδελφοί μου, το μήνυμα του σημερινού Ευαγγελίου απευθύνεται σε όλους μας. Και η φωνή του Κυρίου μας λέγει δώστε αισθήματα αγάπης και καλοσύνης και πλησιάστε τους αδελφούς που πάσχουν και υποφέρουν. Και όταν προσφέρουμε από το ιστέρημά μας, λάμπει περισσότερο στα μάτια του Θεού και όταν από το πλεονασμά μας δεκτών και πάλι στα μάτια του Θεού. Έχουμε λοιπόν το διδάσκαλο, τους προφήτας, το Μωυσή, το Ευαγγέλιο, τον Κύριό μας, τους Αποστόλους, τους Πατέρας της Εκκλησίας. Αυτοί μας δίδαξαν πως πρέπει να συμπεριφερόμεθα και ότι όποιος ελεεί το πτωχό δανείζει το Θεό τις καταθέσεις όχι στα χρηματιστήρια, που μας κλέψανε τα χρήματα, πήρανε τις οικονομίες μας, μας αφήσανε χωρίς ένα λεπτό στην τσέπη μας και χάσαμε όλες τις, απο... τις καταθέσεις που είχαμε. Και τώρα τις καταθέσεις μας στην τράπεζα της Βασιλείας των Ουρανών. Όσοι ελεούν, όσοι βοηθούν, όσοι σπλαχνίζονται, όσοι κάνουν ελεημοσύνη, αυτοί καταθέτουν την τράπεζα της Βασιλείας των Ουρανών. Και εκεί, αν το κάνουμε αδελφοί μου, μας περιμένει στους κόλπους του Αβραάμ ο πτωχός Λάζαρος για να εφρενόμεθα και εμείς αιωνίως και να απολαμβάνουμε τη γλυκύτητα του παραδείσου του οποίου ήθε όλοι να αξιωθούμε. Αμήν.